Γεωγραφία πρώτης γυμνασίου. Δ.2. Δ2. Πρώτη ερώτηση. Ποιο είναι το μέγεθος της Ασίας. Η Ασία είναι η μεγαλύτερη ήπειρος του πλανήτη. Το βορειότερο σημείο της βρίσκεται πολύ κοντά στον Βόρειο Πόλο, το νοτιότερο πολύ κοντά στον Ισημερινό, ενώ ορισμένα νησιωτικά τμήματά της βρίσκονται στο νότιο ημισφαίριο. Δεύτερη ερώτηση. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των Ιμαλαίων. Τα Ιμαλάια βρίσκονται στην Ασία και είναι ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος του πλανήτη, με μήκος 2.500 χιλιόμετρα. Τα Ιμαλάια αποτελούνται από τρεις οροσειρές. Η πρώτη οροσειρά βρίσκεται προς την πλευρά της Ινδίας. Η δεύτερη οροσειρά, τα μικρά Ιμαλάια φτάνουν μέχρι τα 5.000 μέτρα. Η τρίτη οροσειρά, τα μεγάλα Ιμαλάια αποτελείται από βουνά που έχουν ύψος πάνω από 4.500 μέτρα. Σε αυτή βρίσκεται το Everest με ύψος 8. 848 μέτρα. Οι γηγενείς θεωρούν ότι τα Ιμαλάια είναι η κατοικία των θεών τους, αλλά και του φοβερού άνθρωπου γέτη. Τα Ιμαλάια είναι η μητέρα των μεγαλύτερων ποταμών της Ασίας. Το έντονο όμως ανάγλυφό τους δυσκολεύει τις μεταφορές. Τρίτη ερώτηση. Πώς καλλιεργείται το ρύζι στο νησί Λουζόν στις Φιλιππίνες. Η Εφούγκο, που ζουν στι απόκρημνε πλαγιέ του νησιού Λουζόν στι Φιλιππίνες, καλλιεργούν ρύζι σε υψόμετρο 1500 μέτρα. Με τη βοήθεια αναβαθμίδων. Το νερό μεταφέρεται σε αυτέ με ένα πολύπλοκο σύστημα άρδευση, που αποτελείται από κανάλια χαραγμένα πάνω στη πέτρα και από κύλου σωλήνε μπαμπού. Τέταρτη ερώτηση. Τι ήταν ο δρόμο του μεταξιού. Ο δρόμο του μεταξιού ήταν ένα τεράστιο δίκτυο εμπορικών διαδρομών μέσα από ερήμου, δύσβατα μονοπάτια, στέπε και περάσματα από απόκρημνα βουνά. Η εμπορική αυτή αρτηρία ήταν πολύ σημαντική για τη συνέδεε την Κίνα, την Ινδία, τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Από τον δρόμο αυτό δεν διακινήθηκαν μόνο μετάξι, χρυσός, πολύτιμες πέτρες και αγαθά, αλλά και γνώσεις, εμπειρίες, πολιτισμοί και θρησκείες. Πέμπτη ερώτηση. Ποια η ιστορική εξέλιξη της Μεσοποταμίας. Η Μεσοποταμία θεωρείται το λίκνο του πολιτισμού. Οι Σουμέροι την 4η χιλιετία έχτισαν εκεί τι πρώτε οργανωμένε πόλει. Αργότερα στην περιοχή βασίλεψαν ο Χαμουραμπή και ο Ναβουχοδονόσορ. Στην εποχή τους χτίστηκε η πόλη τη με τους κρεμαστούς κήπου. Σε αυτή την περιοχή γεννήθηκε η γραφή, εφευρέθηκε ο τροχό, το ημερολόγιο και αναπτύχθηκαν τα βαβυλωνιακά μαθηματικά. Στη συνέχεια στη Μεσοποταμία εγκαταστάθηκαν οι Άραβε και αναπτύχθηκαν τα αραβικά μαθηματικά, η αστρονομία, η ιατρική και η φιλοσοφία. Η παρακμή άρχισε με του Μογγόλου και του Οθωμανού και ολοκληρώθηκε όταν η Μεσοποταμία μοιράστηκε σε ζώνε επιρροή μεταξύ Άγγλων και Γάλλων. Έκτη ερώτηση. Τι γνωρίζετε για το συνικό τείχο. Οι εργασίε για την κατασκευή του μεγάλου συνικού τείχου ξεκίνησαν στι αρχέ του 3ου π.Χ. Αιώνα το ύψο του είναι 8 μέτρα. Και το μήκο του 5.000 μέτρα, αντί 16.000 μέτρα, που ήταν ο αρχικό σχεδιασμό. Είναι το μοναδικό ανθρώπινο μνημείο που είναι ορατό από τη Σελήνη. Απέκτησε την προσωνυμία το μεγάλο κημητήριο, λόγω των χιλιάδων ανθρώπων που πέθαναν προσπαθώντα να το κατασκευάσουν. Έβδομη ερώτηση. Ποιο είχε την ιδέα για την κατασκευή του υπερσιβηρικού και πότε ολοκληρώθηκε το έργο. Η ιδέα για την κατασκευή του υπερσιβηρικού ανάγεται το 1891, όταν Σάρος τη Ρωσία ήταν ο Αλέξανδρο Ο Τρίτο, ενώ η ολοκλήρωση του έργου επιτεύχθηκε το 1905. Στη σημερινή του έκταση το έργο ήταν έτοιμο το 1916. Ο 8η ερώτηση. Ποια η διαδρομή του υπερσιβηρικού. Ο υπερσιβηρικός σιδηρόδρομος ξεκινά από τη Μόσχα, περνά από το Γεροσλάβ, λιμάνι στον Βόλγα, Εκατερινεμπούργ στα Ουράλια, το Ιρκούτσκ κοντά στη νότια άκρη τη λίμνη Βαϊκάλη, το Χαμπάροφσκ και φτάνει έω το Βλαδιβοστόκ. Από εδώ μπορεί κανεί να μεταβεί με φέρι μπότ στο λιμάνι Νιγκάτα, στη δυτική ακτή τη Ιαπωνία. Η υπερσιβηρική γραμμή είναι η μοναδική σιδηροδρομική γραμμή που διασχίζει τη μεγαλύτερη χώρα στον κόσμο από τη Δύση έω την Ανατολή. Ολόκληρη η διαδρομή εξυπηρετείται από ένα ρωσικό τρένο, το οποίο αναχωρεί από τη Μόσχα κάθε δεύτερη μέρα. Σε ευχαριστούμε που και σήμερα διάβασες μαζί μας. Θα σε περιμένουμε στην επόμενη ενότητα. Έως τότε να θυμάσαι. Μπορούμε να μαθαίνουμε παίζοντας.